Τους τρεις ιεράρχες είναι γνωστό ότι απασχόλησε καθ' όλο το διάστημα της ζωής τους η παιδεία, η αγωγή του ανθρώπου και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Οι τρεις αυτοί πατέρες, Βασίλειος, ο Μέγας, Γρηγόριος, ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που ανατράφηκαν με το ελληνικό πνεύμα, με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και την ελληνική παιδεία, που πήραν το πνεύμα αυτό, τα κλασικά γράμματα και τα μεταλαμπάδευσαν στον Βυζαντινό Ελληνισμό και σε όλο τον Χριστιανισμό, τιμούνται σήμερα, τιμώντας παράλληλα το Πανεπιστήμιο, την παιδεία και τα γράμματα. Σήμερα, εορτή των γραμμάτων και της παιδείας, εορτή των τριών ιεραρχών, τη θέση της παιδείας μέσα σε μια Ελλάδα η οποία αλλάζει και αλλάζει δραματικά από την κρίση. Η παιδεία ίσως να μην είναι πλέον το τελευταίο μόνο καταφύγιο για την ύπαρξη και τη μόρφωση των νέων ανθρώπων. Μπορεί να είναι πέρα από αυτό η μεγαλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε ως κοινωνία, ως κράτος, ως πολιτεία, αλλά πάνω απ' όλα ως σχολεία και πανεπιστήμια. Γιατί από αυτή την παιδεία θα εξαρτηθεί το μέλλον των νέων ανθρώπων της γενιάς που έρχονται. Στη σημερινή εορτή της παιδείας τιμούμε τους τρεις ιεράρχες στο βαθμό που εναρμονίζεται η ζωή μας με την παιδεία και την αρετή τους. Η επιλογή απαιτεί αγώνα, στον οποίο συνοδεύει η πρεσβεία των Αγίων Τριών Ιεραρχών και ως επίσκοπος και επιμενάρχης προσθέτω και εγώ τις ευχές μου για πρόοδο στη μάθηση και στην αρετή και ευλογώ την τελετή που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο και οι άλλες εκπαιδευτικές αρχές μας. Σήμερα που η χώρα μας βρίσκεται σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, κρίνω ότι το σημαντικότερο πρόβλημα είναι το να επαναπροσδιορίσουμε την ελληνική μας ταυτότητα. Μια ταυτότητα η οποία χάθηκε, η οποία απαιτείται σε μεταβατικές περιόδους να επαναπροσδιοριστεί. Γιατί θεωρώ ότι το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η κρίση της ταυτότητας που έχουμε ως λαός και ως έθνος. Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα μπορούμε να μεταλλάξουμε αυτή την συμμορφωτική επιταγή του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια στην αναζήτηση ενός καινούριου οράματος, μιας καινούριας αντίληψης, όπου η κοινωνική διαφορετικότητα, η δημιουργικότητα, η ανανέωση και η ανοχή προς το διαφορετικό θα πρέπει κατά την γνώμη μου να έρθει σε ευθεία σχέση με αυτή την μετάβαση μιας εποχής που ήδη έχει φύγει, μιας εποχής η οποία έρχεται με όλες τις συνέπειες της. Τα μηνύματα των τριών ιεραρχών είναι περισσότερο επίκαιρα από ποτέ. Και αυτό το δύσκολο έργο στη σημερινή εποχή το επομίζονται οι ταγοί των εκπαιδευτικών. Από την πρωτοβάθμια μέχρι δευτεροβάθμια και το ανώτατο επίπεδό μας. Με τη συμπαράσταση λοιπόν της πολιτείας πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η παιδεία μας που αποτελεί το αύριο, το μέλλον της κοινωνίας μας να ξαναβρει τον σωστό δρόμο και να οδηγήσει σε μεγαλουργία την χώρα μας. Θελήσαμε κύριε Πρίτανη φέτος και εμείς με τη σειρά μας να τιμήσουμε τους τρεις πυλώνες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Τιμάμε εκείνο το μαθητή που καθημερινά προσπαθεί και αξιοποιεί το σχολικό περιβάλλον, που αναδεικνύει την εμπειρία ως πηγή γνώσης, λειτουργεί ανοιχτά και ευέλικτα στα πλαίσια του νέου σχολείου.
τιμάμε εκείνον τον εκπαιδευτικό που κατανοεί τις εξελίξεις στην κοινωνία. Παρά τα κενά που υπάρχουν ως πληροφορίες που έχουμε εμείς ως ιστορικοί, φαίνεται πράγματι ότι κοινά σχολεία λειτουργούσαν σε όλο τον ελληνικό χώρο, ενώ λειτουργούσαν και ανώτερες σχολές σε κέντρα που σφραγίζονται από τη δραστηριότητα πλουσίων εμπόρων και φαναριωτών. Οι ανώτερες σχολές που δημιουργούνται στον ελληνικό χώρο στο διάστημα πριν από την Επανάσταση γεννήθηκαν ή αναδιοργανώθηκαν κατά κανόνα σε κέντρα με εμπορική ακμή. Εδώ ανήκουν για παράδειγμα οι σχολές της Μύρνης, των Απελακίων, της Μοσχόπολης, της Κοζάνης, της Καστοριάς και άλλων. Σε αυτές βεβαίως θα πρέπει να προσθέσουμε και τις σχολές που λειτουργούσαν στις ηγεμονίες, δηλαδή στη Μολδοβλαχία, στο Ιάσι και στο Βουκουρέστι, και βεβαίως στην Κωνσταντινούπολη, όπου λειτουργεί η Πατριαρχική Σχολή, καθώς και η Μεγάλη Αθωνιάδα Σχολή, στον Άθο. Βράβευση φοιτητών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και επίδοση υποτροφιών. Μπαλίκου Ελένη του Μαρίνου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Παλαιογιάννης Κωνσταντίνος του Αποστόλου, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών. Μπένος Γεώργιος του Ιωάννη, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Γιορτή των Τριών Ιεραρχών, γιορτή των Γραμμάτων και της Παιδείας σήμερα. Είχαμε μια εξαιρετική ομιλία από τη συνάδελφο την κυρία Κουλούρη για την παιδεία στα χρόνια της Ιπποκρατίας και κατόπιν στο ελεύθερο κράτος. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να μπορέσουμε πάντα να αναδείξουμε το ρόλο της παιδείας ως βασικό πλέον ρόλο στην ελληνική κοινωνία. Δεν είναι μόνο η παιδεία το τελευταίο καταφύγιο σήμερα σε μια Ελλάδα με κρίση, αλλά και η μεγαλύτερη επένδυση που μπορούσε να κάνει το ελληνικό κράτος για το μέλλον της νέας γενιάς, για το μέλλον των παιδιών, τα οποία θα πρέπει να βγουν όχι απλά μορφωμένοι άνθρωποι, θα πρέπει να βγουν άνθρωποι με ελληνική παιδεία, με παιδεία κοινωνική και πάνω απ' όλα με ευαισθησίες απέναντι στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Το θέμα της ομιλίας ήταν η παιδεία, η ανάπτυξη της παιδείας πριν από την Ελληνική Επανάσταση, σε όλο τον ελληνικό χώρο, μέσα από την ίδρυση ανώτερων σχολών και κυρίως μέσα από την ανάπτυξη μιας τάξης εμπόρων, οι οποίοι ενδιαφέρονταν για την παιδεία ακόμη και αν οι ίδιοι δεν ήταν μορφωμένοι και έδωσαν χρήματα για την ίδρυση σχολείων στη γενέτειρά τους. Ταυτόχρονα υπήρξε μια έντονη τυπογραφική δραστηριότητα, ελληνικά βιβλία αποτυπώνονταν στη Βιέννη και στη Βενετία, οι θετικές επιστήμες που εισάγονται στον ελληνικό χώρο και κυρίως η πίστη στη δύναμη της εκπαίδευσης ώστε να συμβάλλει στην ελευθερία του γένους. Αυτή λοιπόν η μεγάλη αξία που δόθηκε στην εκπαίδευση είναι και το στοιχείο που συνδέει αυτή την ομιλία με τη σημερινή κατάσταση, δηλαδή το σύνθημα του Κοραή «Δράξασε παιδείας», δηλαδή πρέπει να επενδύσουμε στην παιδεία, νομίζω ότι είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ. Και μια ειδική αναφορά στην περιοχή, αναφέρθηκα στη σχολή Καρτσιώτη, στο Άστρος Καινουρίας, μια σχολή που δεν το ξέρουν πολλοί, αλλά που λειτουργήσε με πάρα πολλούς μαθητές και εκτός της περιοχής, στο Άστρος Καινουρίας, στον Αγιάννη δηλαδή, στον Άγιο Ιωάννη, και σήμερα υπάρχει η βιβλιοθήκη, 550 τόμοι από το 16ο αιώνα, ελληνικά, λατινικά, τα οποία φυλάσσονται στο Ίδρυμα Ζαφύρη και ήταν η βιβλιοθήκη της σχολής. Σήμερα εύχομαι χρόνια πολλά σε όλη την εκπαίδευση. Ειλικρινά τιμάμε σήμερα τους μαθητές που δίνουν έναν αγώνα καθημερινό μέσα από το δημόσιο σχολείο και στόχο έχουν να αναδείξουν την εμπειρία τους ως βασική αρχή της μόρφωσής τους, που στόχο έχουν να αναπτύξουν τη συνεργατική στα πλαίσια του νέου σχολείου. Τιμάμε σήμερα τον εκπαιδευτικό που ειλικρινά καταβάλει σε αντίξωες συνθήκες, τις σημερινές συνθήκες που υπάρχουν στη χώρα, καταβάλει μόχθο, κόπο για να δώσει πραγματική παιδεία. Βέβαια, τιμάμε τον εκπαιδευτικό που λειτουργεί δημιουργικά και συνεκτικά, όχι τον εκπαιδευτικό όμως που λειτουργεί ως γραφειοκράτης δημόσιας υπάλληλος. Τιμάμε τέλος το γονιό, όπου δείχνεται αντάξιος της αποστολής του, προσπαθεί για μια παιδεία στέρεη για να αποτελεί πρότυπο και καθημερινό δίδαγμα για τα παιδιά του. Όλοι αυτοί οι μαθητές, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, καθημερινά εμάς όλους μας αξιολογούν. Μας αξιολογούν για τις προσπάθειες που κάνουμε για να δίνουμε όσο γίνεται καλύτερη εκπαίδευση και όσο γίνεται καλύτερα να οργανώνουμε την παιδεία στη χώρα μας.
Η παιδεία είναι ο βασικός πυλώνας, είναι το αντίδοτο της όποιας οικονομικής κρίσης. Είναι, θα έλεγα, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές η προτεραιότητα που πρέπει όλοι να αποδώσουμε, να σεβαστούμε και να σκύψουμε. Γιατί μόνο ένας λαός θα ανορθωθεί όταν πραγματικά έχει στέρεο έδαφος εκπαιδευτικό. Αυτό το έχει αποδείξει ο Έλληνας μακραίωνα στην ιστορία του. Αυτό μάλιστα ακούσαμε σήμερα και από την Πανεπιστημιακό την κυρία Κουλούρη.